Δεν θα το έλεγα αγανακτισμένος. Πιστεύω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ήρθαμε εδώ με μοναδικό κριτήριο να πούμε την άποψή μας και να ενημερώσουμε κι εμείς για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η κοινοπραξία. Ο κ. Ζαμαντάς ξεκίνησε και στο πρώτο λεπτό κατέληξε στο να ουσιαστικά να εξυβρίζει όλες τις διοικήσεις από το 1994-95 μέχρι και σήμερα με ένα πάρα πολύ κακό τρόπο. Εγώ ήρθα εδώ για να πω την άποψή μου προκειμένου να διαφωτίσω όλους τους δημότες και όχι μόνο για ποιο λόγο σήμερα η κοινοπραξία βρίσκεται αυτό το κακό χάλι. Δεν ήρθα εδώ για να αποτελέσω τη γλάστρα μιας εκδήλωσης του διαχειριστή ο οποίος θέλει να πει τα δικά του. Δεν θέλω να ακούσω τέτοια. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά και έχουμε ως Δήμος τη δική μας άποψη για το ζήτημα αυτό. Δεν με έδιωξε κανείς, διότι αυτή όλη εδώ η εγκατάσταση είναι δημοτική εγκατάσταση. Είναι περιουσία των δημοτών. Όπως είπα και στο ΣΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, λέω και σήμερα εδώ ότι αυτή εδώ η περιουσία είναι δημοτική και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα επιχειρηματικό συμφέρον να τη βλάψει. Ήρθαμε λοιπόν εδώ να πούμε την άποψή μας και δεν μας επέτρεψε η διαδικασία. Δεν είχαμε κανένα λόγο να παραμείνουμε στην αίθουσα εκεί. Εμείς βλέπουμε τελικά ότι εδώ γίνεται ένα show προκειμένου κάποιοι να κρυφτούν από τις ευθύνες τους και να τα ρίξουν όλα σε κάποιους άλλους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάτι που είναι δεδομένο. Οι επιχειρηματίες που φτιάξανε το καζίνο είχαν σημαντικές υποχρεώσεις, τις οποίες ποτέ δεν τις εκπληρώσανε. Και από ό,τι μάθαμε και την τελευταία χρονιά, δεν δόθηκαν και επιταγές 6 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό για να δείξουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι, δεν θέλουν πλέον το να λειτουργεί το καζίνο. Και εκβιάζουν, κρατώντας ομήρους, όλους αυτούς τους εργαζομένους. Κύριε Σαρμπέ, εδώ δεν είμαστε ηθαγενείς και δεν ήρθαμε εδώ να παραλάβουμε καθρεφτάκια από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ και 15 χρόνια να πουλήσουν αυτό που πουλάνε. Είμαστε δημοτική αρχή, έχουμε έρισμα στους δημότες μας και τίποτα παραπάνω. Όλο αυτό αύριο θα καλέσω όλα τα μέσα, θα ενημερωθείτε για τον χρόνο και για τον τόπο, προκειμένου να ενημερώσω και εγώ παράλληλα και να δείξω πραγματικά ποιοι είναι εκείνοι οι πραγματικοί λόγοι που σήμερα η κοινοπραξία βρίσκεται σε αυτό το κακό αδιέξοδο. Δεν μπορεί η διοίκηση, η διαχείριση τόσων χρόνων περίπου 3 δις ευρώ, κύριε Τσαρμπέ, και το λέω για πρώτη φορά στην κάμερα, πάνω από 3 δις ευρώ αυτή η επιχείρηση είχε ως τζίρο τα 17 αυτά χρόνια. Λοιπόν, δεν μπορεί σήμερα να μας απειλούν με μια στάση πληρωμών 15 ημερών, ότι σε 15 μέρες δεν έχουν να πληρώσουν. Και τάχα μου κάντε την ΑΕ και θα βρούμε τα λεφτά. Αυτό λοιπόν το εκβιαστικό δίλημα, σε αυτό το εκβιαστικό μάλλον δίλημα, εμείς δεν πρόκειται να ενδώσουμε ποτέ. Και γι' αυτό αύριο θα ενημερωθείτε και για τον τόπο και για τον χρόνο που θα καλέσουμε το ΜΜΕ να σας δώσουμε την άλλη διάσταση της μεγάλης ευθύνης που ποτέ ουσιαστικά ο Δήμος δεν ήταν εδώ για να ασκήσει διαχείριση και σήμερα έρχονται να μας πούν από τις πρώτες λέξεις ότι φταίει ο Δήμος και η πολιτική και το πολιτικό κόστος. Ήταν απαράδεκτη πραγματικά από το πρώτο λεπτό η τοποθέτηση του κ. Ραμαντά και γι' αυτό ακολουθήσαμε την διαδικασία της αποχώρησης.